άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στην Κωνσταρίκα συνεχίζεται. Στα προηγούμενα δύο επεισόδια εξερευνήσαμε την ενδοχώρα της Κωνσταρίκα με την πρωτεύουσα Σαν Χωσέ και τα εντυπωσιακά τροπικά δάση. Είδαμε καταράκτες, ποτάμια, λίμνες, ζωάκια, μαϊμούδες, σερπετά, έντομα, πουλιά και κάναμε βουτιές, zipline και πεζοπορίες στη φύση. Αν θέλετε να δείτε τα πρώτα μας δύο επεισόδια από την Κωνσταρίκα, καθώς ακόμα και πολλά travel vlog από αυτό το ταξίδι, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα συνεχίζουμε εξερευνώντας τις δυτικές ακτές της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό. Είμαστε Πούντα Αρένας! Αυτή πολύ ιδιαίτερη πόλη σε μια λεπτή λωρίδα γης, θάλασσα από τη μία, νερό από την άλλη, ο κόλπος και η λιμνοθάλασσα και μια υπέροχη παραλιακή για απέραντες βόλτες. Νικόγια. Νικόγια. Ωραία, μάθαμε και πώς λέγεται η Χερσόνησος απέναντι, Νικόγια, και έχει το ίδιο όνομα και ο κόλπος. Αυτός είναι ο φάρος της Πούντα Αρένας, ακριβώς στην άκρη αυτής της νησίδας γης. Και αυτό είναι το καραβάκι που πηγαίνει απέναντι. Επιτέλους, μετά από τόσες μέρες στην Κωνσταρίκα, βγήκαμε στην ακτή. Είδαμε παραλία, είδαμε ωκεανό. Κάνει ζέστη. Τώρα που βγήκαμε στην ακτή, θα μείνουμε στην ακτή. Θα οδηγήσουμε νότια παράλληλα με το κύμα. Η Πούντα Αρένας είναι μια ιδιαίτερα τουριστική πόλη που είναι γνωστή για αυτή την ατέλειωτη παραλία. Το όνομα της πόλης σημαίνει αμμώδες σημείο και δεν είναι καθόλου μυστήριο το από πού πήρε το όνομά της. Γενικά όλο αυτό μου θυμίζει τα Florida Keys που είχαμε πάει ταξίδι πριν από 1,5 χρόνο στη Φλόριντα. Περνάμε από μια μεγάλη παραλία που λέγεται Καλντέρα και εδώ έχει πολλές καντίνες με street food. Για να δοκιμάσουμε τίποτα τοπικό. Όλες οι καντίνες έχουν τα ίδια. Καλντόζας, που πρέπει να είναι chips με διάφορα πράγματα από πάνω. Βιγκορώνες, που είναι κρέας με διάφορες σάλτσες. Και τσόρτσιλ. Βασικά το τσόρτσιλ το είδα σε όλες τις καντίνες. Gracias. Αυτό είναι το Churchill, υπερπαραγωγή. Γρανίτα, παγωτό, διάφορα ζαχαρωτά, πουράκια, marshmallow, φρέσκο φρούτο και όλο αυτό σε ποτήρι. Πρώτα ξεκινάς με κουταλάκι. Αρχίζεις και τρως το παγωτό, τα διάφορα. Όταν λιώσει μετά από τη ζέστη, συνεχίζεις με το καλαμάκι. Καθώς αχναντεύω τον ωκεανό, προσπαθώ να σκεφτώ γιατί λέγεται Churchill. Λοιπόν, θα βρω την πληροφορία και όση ώρα τρώω, από πάνω θα ακούτε εσείς τη φωνή μου που θα λέει την ιστορία αυτού του γλυκού. Σύμφωνα με την παράδοση, το γλυκό Churchill δημιουργήθηκε στην πόλη Πούντα Αρένας κάπου τη δεκαετία του 1940 χάρη σε έναν κωνσταρικανό επιχειρηματία με το παρατσούκλι Quinico. Ο Quinico λοιπόν πήγαινε στους διάφορους πολιτές παγωτού που βρισκόντουσαν εκεί στην τουριστική περιοχή της πόλης και ζήταγε ένα συγκεκριμένο παγωτό με ένα πολύ πρωτότυπο και περίεργο συνδυασμό γεύσεων και υλικών. Οι διάφοροι πλανόδιοι παγωτατζίδες θεώρησαν αυτό το συνδυασμό τόσο περίεργο και εξωτικό που αποφάσισαν να του δώσουν το όνομα Churchill. Και ο λόγος ήταν ότι ο κύριος Quinico έμοιαζε κάπως εμφανισιακά με τον Βρετανό πολιτικό Sir Winston Churchill. Άρα καμία σχέση με τον Churchill το πραγματικό, απλώς κάποιος που του άρεσε να τρώει αυτό το συγκεκριμένο παγωτό έμοιαζε με τον Churchill και οι παγωτατζίδες το ονομάσανε Παγωτό του Churchill. Έτσι έμεινε το όνομα. Φύγαμε.
κάνουμε μια μικρή στάση να δούμε αυτή τη μεγάλη γέφυρα που λέγεται γέφυρα των κροκοδίλων. Για να δούμε, παίζει κανένας κροκόδιλος. Νάτος. Έχει πολλούς, δεν είναι μόνο ένας. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, καμιά δεκαριά κροκόδιλους έχει. Όποιος θέλει πηγαίνει και κάτω. Εγώ προτιμώ να τους δω από εδώ. Εντάξει, όχι. Αυτό ήταν ένα κακό αστείο. Δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος να πάει κάποιος εκεί κάτω. Από εδώ πάνω, μια χαρά τους βλέπουμε τους κροκόδιλους. Εδώ τα παιδιά δίπλα τους πετάνε φαγητά. Τσιμπούσι οι κροκόδιλοι. Και μαγαζάκι εδώ πέρα. Ωραία η κροκοδιλοστάση. Φεύγουμε τώρα, συνεχίζουμε. Παίζει η Κωνσταρίκα να είναι μία από τις 10 κορυφαίες χώρες στον κόσμο για road trip. Και παίζει αυτό να είναι ένα από τα καλύτερα ταξίδια με αυτοκίνητο που κάναμε ποτέ. Η χώρα έχει τόσο μεγάλη ποικιλία σε όμορφα τοπία που δεν βαριέσαι ποτέ να οδηγείς. Και επίσης οι περισσότεροι δρόμοι είναι αρκετά καλοί. Ήρθαμε σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Κωνσταρίκα. Ήρθαμε σε μία από τις πιο διάσημες παραλίες της χώρας. Τη φημισμένη παραλία Γιάκο. Δυτικές ακτές της χώρας. Αυτός είναι ο απέραντος Ειρηνικός ωκεανός. Εδώ το περισσότερο καιρό έχει εξαιρετικό κύμα για σερφ. Να φανταστείτε, έρχονται πολλοί από Αμερική εδώ πέρα, επειδή είναι πιο ζεστά τα νερά, για να κάνουν σερφ. Και τώρα έχει κάποιους, αλλά τα κύματα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι τώρα και ώρα που δει ο ήλιος. Έχει και καθαρό ουρανό και θα δούμε ένα από τα πιο διάσημα ηλιοβασιλέματα της Κωνσταρίκα. Έφυγε ο ήλιος, φεύγουμε και εμείς, αποχαιρετούμε την παραλία Γιάκο και πηγαίνουμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε. Είναι περίπου μία ώρα από εδώ, ακόμα πιο νότια. Πέρασαμε από την πόλη Κουέπος, που είναι ο πιο μεγάλος οικισμός εδώ στην περιοχή που θα μείνουμε, και πριν πάμε στο ξενοδοχείο, στάση για φαγητό. Θα φάμε στο εστιατόριο Αεροπλάνο. Το εσωτερικό ενός μεγάλου μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους. Το έχουν κάνει μπαρ. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ το μαγαζί είναι και ξενοδοχείο. Και έχουν ένα δωμάτιο, σουίτα, που είναι αεροπλάνο. Εκεί αν θες να πας να το δεις, πρέπει να μείνεις και είναι κάπως ακριβό. Αλλά για πιο οικονομικά μπορείς να έρθεις εδώ σε εστιατόριο ή το μπαρ και να δεις αυτό το αεροπλάνο. Τι λέτε να σας πάω μια βόλτα? Έχω δίπλωμα πιλότου, αλλά για ντρόουν. Η κουζίνα στο εστιατόριο Αεροπλάνο είχε κλείσει. Θα πάμε να βρούμε ανοιχτό εστιατόριο πιο κάτω, κοντά στο μέρος που θα μείνουμε. Στα 200-300 μέτρα από εδώ είναι το ξενοδοχείο μας και εδώ μαγαζάκια και τα λοιπά, να βρούμε κάτι να φάμε. Σαν να ήρθαμε σε άλλο κόσμο. Τις προηγούμενες μέρες στην Κωνσταρίκα ήμασταν πάνω στα βουνά, στα δάση, και εκεί είχε και ψυχρούλα και γενικά ήταν εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Τώρα ήρθαμε κάτω στις ακτές, είναι σαν να είμαστε στο Μαϊάμι, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στο Μπαλί. Καταλάβετε τι εννοώ. Δίπλα στη θάλασσα είμαστε, πήρα πιάτο με θαλασσινά. Ψάρι, λαχανικά, θαλασσινά. Καλαμάρι, μύδι, γαρίδες, στρίδια. Ωραίο φαίνεται. Αυτό το πιάτο έκανε 10.000 κολόνες. Δεν είναι φθηνό, είναι κάπου 20 δολάρια, 16-17 ευρώ.
Γενικά η Κωνσταρίκα δεν είναι πάρα πολύ φθηνή χώρα, αλλά μπορεί να βρεις και φθηνά πράγματα. Αλλά σε αρκετά τουριστικά μέρη όπως αυτό, οι τιμές είναι κάπως τσιμπημένες. Τουλάχιστον είναι ωραίο, αυτό έχει σημασία. Όπως καταλάβατε, μ' άρεσε πολύ. Δεν έμεινε τίποτα. Από εδώ παραλία και από εκεί στα 300 μέτρα είναι η είσοδος του Εθνικού Πάρκου και επίσης στο ξενοδοχείο μας. Πριν πάμε στο ξενοδοχείο, πάμε σε ένα mini market να πάρουμε κάποια πράγματα αλλά και για να χαζέψουμε τοπικά προϊόντα. Από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες όταν ταξιδεύουμε είναι να χαζεύουμε τοπικά προϊόντα σε αγορές και σούπερ μάρκετ. Αυτός είναι πουρές από κόκκινα φασόλια. Άντε πάλι με αυτά τα ψυχρά φώτα, λες και είμαστε στο σούπερ μάρκετ. Ωραίο δωμάτιο πάντως. Τέλεια! Και τώρα που φτιάξαμε ατμόσφαιρα, οργανωνόμαστε, ετοιμαζόμαστε για αύριο και ξεκουραζόμαστε. Καληνύχτα! Καλημέρα! Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντώνιο, αλλά ένα πράγμα που δεν είχα κατά νου είναι ότι απαγορεύεται να πάρουμε μέσα τρόφιμα. Θα χτυπήσω τη σοκολάτα που έχει αρκετές ερμίδες, είναι και ωραία, και θα μπω μέσα. Απαγορεύουν μέσα τα τρόφιμα. Πώς γίνεται αυτό για έναν happy traveler? Κάποιος πονηρός θα πει ότι δεν αφήνουν να βάλεις μέσα τρόφιμα για να σου πουλήσουν μέσα σε μαγαζάκια. Αλλά όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι θέλουν να προστατέψουν την άγρια ζωή. Ο μόνος τρόπος για να το πετύχουν 100% είναι να μην επιτρέπουν τους επισκέπτες να κουβαλήσουν μέσα τρόφιμα. Μπήκαμε! Είμαστε στο Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντώνιο. Το εισιτήριο του πάρκου έκανε 18 δολάρια, δηλαδή κάπου 15 ευρώ και μπορείς είτε να το κλείσεις από πριν που το συνιστούνε για να βρεις θέση, είτε να το αγοράσεις εδώ πρωί-πρωί από αυτόματους πολιτές που όμως μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο πιστωτική κάρτα. Λόγω περιορισμών που υπάρχουν για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, επιτρέπουν μόνο 500 άτομα στο Εθνικό Πάρκο κάθε μέρα. Επειδή γεμίζει, καλύτερα να έρθεις νωρίς. Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε με το που άνοιξε. Άνοιξε σε 7, τώρα είναι 7-7.30. Η πεζοπορία στο πάρκο θεωρείται εύκολης κατηγορίας, είναι ιδανική και για παιδάκια και επειδή έχει αυτό εδώ το κεντρικό δρόμο και τα μονοπάτια τα καλοφτιαγμένα, είναι προσβάσιμο και για άτομα με αμαξίδια. Εκτός από την κεντρική λεωφόρο υπάρχουν και διάφορα μικρά μονοπάτια. Πάμε να χαθούμε μέσα στη ζούγκλα. Ωρε φίλε, κοιτάξτε εδώ μονοπάτι. Αυτό το εθνικό πάρκο είναι και θαλάσσιο πάρκο. Βασικά το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι στο νερό. 1950 τα εκτάρια στεριάς και 55.000 τα εκτάρια μέσα στον ωκεανό. Όμως ο πυρήνας του εθνικού πάρκου είναι μόλις 683 εκτάρια και αυτό το κάνει το μικρότερο εθνικό πάρκο σε όλη τη χώρα. Παρότι είναι μικρό σε έκταση, έχει τεράστια βιοποικιλότητα. Εδώ θα δεις ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της χλωρίδας και της πανίδας που έχει σε όλη την Κωνσταρίκα. Εδώ το πιο τέλειο πράγμα που κάνεις είναι τίποτα. Να μην μιλάς και να ακούς. Τώρα περπατάμε σε αυτό το ξύλινο μονοπάτι, αυτή την ξύλινη πλατφόρμα και το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου από κάτω υπάρχει νερό. Τώρα που έχουμε έρθει είναι Ιανουάριος και είναι το ξεκίνημα της στεγνής περίοδου. Αν έρθει εδώ Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που είναι η σούπερ υγρή περίοδος, από κάτω θα είναι βάλτος. Γενικά είναι καλή ιδέα πριν οργανώσεις το ταξίδι σου σε έναν μακρινό προορισμό, ιδίως όταν είναι κάπως τροπικός και έχει διαφορετικό καιρό από ότι εμείς, να τσεκάρεις ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να πας. Πάντα υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο και εμείς στο happytraveler.gr γράφουμε πότε πήγαμε και πότε θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη περίοδος για να πάει κάποιος σε ένα μέρος.
Το Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντώνιο άνοιξε το 1972 και ο αρχικός σκοπός που φτιάχτηκε δεν ήταν για να γίνει τουριστικό αξιοθέατο, αλλά για να διαφυλαχθεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Στην πορεία όμως έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς πόλους έλξης τουριστών στη Δυτική Κωνσταντίνα. Έχει μαγαζί, μπορείς να φας. Αλλά αν πάρεις κάτι από εδώ, απαγορεύεται να το πας μέσα στη ζούγκλα, στα μονοπάτια. Ο χάρτης του πάρκου. Εδώ είμαστε. Και από εδώ είναι που μπήκαμε μέσα. Κάναμε αυτή εδώ τη διαδρομή. Και εδώ μπροστά είναι η παραλία. Από εδώ η μία και από εδώ η άλλη. Και έχει και κάποια μονοπάτια από την άλλη μεριά. Ας πάμε τώρα εδώ να δούμε τις παραλίες. Φτάσαμε στην παραλία! Και τι παραλία, παραλιάρα! Αυτή η παραλία έχει το ίδιο όνομα με το Εθνικό Πάρκο, λέγεται Μανουέλ Αντώνιο. Το γεγονός ότι αυτή η παραλία είναι κομμάτι του Εθνικού Πάρκου και από πίσω δεν βλέπεις κτίρια, καλώδια κλπ. Είναι αυτός ο λόγος που την κάνει τόσο όμορφη. Η παραλία είναι εντελώς survivor. Αν και το Survivor είναι καρεμπική, ενώ εδώ πέρα είμαστε ειρηνικό ωκεανό, αλλά κατάλαβατε εννοώ, εντελώς ερημική. Φυσικά όσο περνάει η ώρα θα έρχεται πιο πολλοί κόσμος και υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται εδώ στην παραλία, αράζει όλη μέρα και κάνει μπάνιο. Εσείς αν ερχόσασταν εδώ τι θα κάνατε, παραλία ή ζούγκλα, ή και τα δύο. Εμείς και τα δύο. Εδώ έχει μια ταμπέλα που λέει να προσέχουμε και μια πολύ σημαντική συμβουλή, δεν βγαίνουμε ποτέ έξω από τα μονοπάτια. Η παραλία είναι ακόμα πιο ερημική. Ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε σε αυτή εδώ την περιοχή ήταν ο Ισπανός εξερευνητής Πονς ντε Λεόν το 1519. Έψαχνε το ελιξίριο της νεότητας και βρήκε αυτό τον παράδεισο. Και φτάσαμε σε ένα σημείο με θέα, που βλέπεις από εδώ τον απέραντο ωκεανό. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, είμαστε στην Κώστα Ρίκα και συγκεκριμένα στο Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντώνιο. Τώρα είμαστε σε αυτό το κατάφυτο βράχο που ενώνεται με το υπόλοιπο πάρκο από αυτή τη λεπτή λωρίδα γης που έχει παραλία και από τις δύο πλευρές. Έχει ένα μονοπάτι που πηγαίνει γύρω-γύρω, που έχει συνεχώς ανεβάσματα, κατεβάσματα. Μαϊμού. Αυτό το είδος μαϊμούδων λέγονται ασπροπρόσωπες λόγω του χαρακτηριστικού ανοιχτόχρωμου προσώπου τους. Στην τοπική γλώσσα είναι κάρα μπλάνκα. Εν τω μεταξύ, με το που ακούει μια σακούλα, κοιτάξτε πως κοιτάει. Και πριν νόμιζε ότι είχα φαγητό και ήρθε να το πάρει.
Εδώ διαπιστώσαμε γιατί απαγορεύουν τα τρόφιμα μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι δεν εμπιστεύονται εμάς ότι δεν θα ταΐσουμε τις μαϊμούδες, αλλά ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, αν κάποιος επισκέπτης δεν είναι προσεκτικός, οι μαϊμούδες από μόνες τους να αρπάξουν κάποια σακούλα με φαγητά. Γι' αυτό καλύτερα να μην έχουμε καθόλου μαζί μας. Ο μόνος τρόπος να είσαι σίγουρος. Αυτό έχει και μωράκι από πίσω, παιδιά, το βλέπετε. Βαλάκι το μωράκι της. Κάποιες αράζουν, κάποιες αλληλοφροντίζονται, ξύνονται κτλ. Κάποιες κάνουν αγαπούλες, κάποιες φροντίζουν τα μικρά τους, κάποιες πηδάνε από δέντρο σε δέντρο και κάποιες άλλες παίζουν. Παίζουν σαν μικρά παιδιά. Πόσο τέλειες οι μαϊμουδίτσες, πόσο τέλειες, πανέμορφες. Και ξέρετε τι, αυτός είναι ο αληθινός τρόπος για να δεις άγρια ζωή. Να πηγαίνεις στο σπίτι τους, στο φυσικό τους περιβάλλον, σε ένα εθνικό πάρκο. Βέβαια, εδώ να κάνουμε μια παρένθεση. Κάποιες φορές υπάρχουν κάποια κέντρα που προστατεύουν συγκεκριμένα ζώα. Και αν αυτά τα ζώα τα αφήσεις εντελώς ελεύθερα στη φύση, κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις, το να περιορίζεις κάποια ζώα για το καλό τους είναι OK. Και σε αυτό σημείο να πω ότι στο παρελθόν, ιδίως όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει την εκπομπή, είχαμε υποπέσει σε αυτό το λάθος που λέμε και είχαμε δείξει κάποιες φορές πράγματα που δεν είναι τόσο σωστά για τα ζώα. Και είναι αλήθεια ότι από τότε μέχρι τώρα έχουμε οριμάσει πάρα πολύ και έχουμε αλλάξει σε όλη αυτή τη φιλοσοφία και έχουμε πει ότι με την εκπομπή μας θα βλέπουμε άγρια ζώα, αλλά θα τα βλέπουμε στο σπίτι τους. Εμείς θα είμαστε επισκέπτες. Θα πηγαίνουμε σε ζούγκλες, θα πηγαίνουμε σε δάση, θα πηγαίνουμε σε ωκεανούς και θάλασσες. Έτσι. Όχι σε μέρη που είναι φυλακισμένα τα ζώα. Τα ταξίδια σε αλλάζουν. Αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό όφελος από κάθε ταξίδι. Όχι το τι βλέπεις και το τι κάνεις, αλλά το τι γίνεσαι. Πως εσύ είσαι διαφορετικός άνθρωπος επιστρέφοντας από κάποιο ταξίδι. Κάθε τόσο συναντάς μια μεθέα που φαίνονται απέναντι τα διάφορα νησάκια. Αυτό εδώ λέγεται Ολοκουίτα. Δικαιολογημένα θεωρείται το κορυφαίο εθνικό πάρκο στην Κωνσταρίκα. Πρώτον, είναι σχετικά μικρό και το περπατάς εύκολα. Δεύτερον, έχει τεράστια βιοποικιλότητα, βλέπεις μεγάλο αριθμό πανίδας και χλωρίδας. Και τρίτον, συνδυάζει και ζούγκλα, τροπική, αλλά και παραλίες. Τα δύο χαρακτηριστικά της Κωνσταρίκα. Τους δύο λόγους για τους οποίους επισκέπτες έρχονται σε αυτή τη μαγευτική χώρα. Κάναμε ένα κύκλο όλου αυτού του λόφου και ξαναβγήκαμε εδώ σε αυτή τη μικρή παραλία. Πάμε τώρα πάλι πίσω στην κεντρική παραλία. Κοιτάξτε κόσμος που μαζεύτηκε τώρα. Βασικά τώρα, από τη μία παραλία στην άλλη μπορείς να πας από εδώ από κάτω. Αλλά πριν, λόγω πλημμυρίδας άμποτης, εδώ που στέκομαι τώρα είχε νερό και έπρεπε να κάνω το γύρο. Αυτή η θάλασσα, αυτός ο ήχος των κυμάτων σε φωνάζει να βουτήξεις. Και ναι, νομίζω επιβάλλεται να κάνουμε μια βουτιά. Για να τεστάρουμε τα νερά και να δούμε αν είναι όσο ωραία είναι στη Χαλκιδική. Τέλεια θερμοκρασία το νερό, σαν να είσαι καλοκαιράκι στη Χαλκιδική. Αυτά είναι μπανάκι μέσα Γενάρη. Και στην Ελλάδα αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι όλα καλυμμένα με χιόνι. Λοιπόν, να σε εξηγήσω λίγο πώς λέγονται τα μέρη. Η μπροστινή μεγάλη παραλία που κάναμε και βουτιά είναι η πλάγια Μανουέλ Αντώνιο, ίδιο όνομα με το Εθνικό Πάρκο. Αυτό εδώ το μέρος που είδαμε τις μαϊμουδίτσες λέγεται Πούντα Κατεντράλ. Δεν είναι παραλία, είναι αυτή εδώ η Χερσόνησος που είναι σαν νησί. Και τώρα πάμε στην πίσω παραλία που λέγεται πλάγια Εσπαντρίγια Σουρ. Θα μου πείτε δεν πήγαμε από αυτή τη μεριά του πάρκου. Ναι, οκ, okay, απλώς από εκεί είναι πολύ ζούγκλα. Και ζούγκλα σε αυτό το ταξίδι στην Κωνσταρίκα είδαμε πολύ. Το μάτι μας έχει χορτάσει πράσινο. Θέλουμε λίγο να δούμε και γαλάζιο. Εν τω μεταξύ, ίσως προσέξτε ότι έχει σε πολλά σημεία πινακίδες που λένε πλάνο εκένωσης ή διαδρομή εκένωσης. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια προειδοποίηση για τσουνάμι, πρέπει να ξέρεις πού θα πας.
Περιττό να πω πόσο δίψασα. Φαγητά απαγορεύεται να φέρεις μέσα στο πάρκο, αλλά νερό και αναψυχτικά, ροφήματα κλπ. Επιτρέπεται. Εν τω μεταξύ το τέλειο είναι ότι με τόσο πρασινάδα έχει παντού ωραία μέρη με σκιά για να ράξεις. Ωραία, και βγήκαμε πάλι στο μονοπάτι που θα μας πάει προς την έξοδο. Πίπα φρία, Κώστα Ρίκα. Πίπα φρία. Sí. Νερό καρύδας, ό,τι πρέπει για τζέστη. Και ακούσατε πως λέγεται. Λέγεται πίπα φρία. Βασικά πίπα λέγεται η καρύδα και φρία είναι κρύο. Κρύα καρύδα. Τέλεια η πίπα φρία. Για την ακρίβεια, η φρέσκια καρύδα λέγεται έτσι, αυτή που έχει μέσα νερό. Γενικά η καρύδα λέγεται κόκο. Έχει και πολλά μαγαζάκια με σουβενίρ εδώ. Και τα πιο κλασικά σουβενίρ είναι κάτι που φτιάχνουν εδώ, είναι αυτά τα κεραμικά. Gracias. Muchísimas gracias, amigo. Πριν φύγουμε, ήρθαμε να δούμε και την εμπορική παραλία, που είναι το μέρος που φάγαμε χθες το βράδυ. Η τεράστια αυτή παραλία λέγεται Πλάγια Σπαντρίγια Νορ. Βασικά είναι η βόρεια επέκταση της μεγάλης παραλίας με το ίδιο όνομα που είδαμε μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Ωραία και αυτή η μεγάλη αμμουδιά, αλλά καμία σχέση με τις άλλες παραλίες μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Εδώ έχει ξαπλώστρες, ομπρέλες, πράγματα που δεν βλέπεις μέσα. Όλες αυτές οι δυτικές παραλίες της Κωσταρίκα που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό είναι ιδανικές για σερφ. Υπάρχουν πολλοί που έρχονται από την Αμερική για να κάνουν σερφ εδώ. Και επειδή έχει ωραίο κύμα, αλλά και επειδή το νερό είναι πιο ζεστό. Ήρθαμε και ανεβήκαμε σε ένα βράχο στην άκρη περίπου της παραλίας για να δούμε πανοραμικά τη θέα. Και από εδώ να αποχαιρετήσουμε αυτή την περιοχή της Κωσταρίκα. Την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Μανουέλ Αντώνιο. Αν με βάζετε να ψηφίσω, θα λέγω ότι αυτό ήταν το καλύτερο μέρος που είδαμε σε αυτά τα επεισόδια μας στην Κωσταρίκα. Αν εσείς συμφωνείτε, γράψτε το μας σε σχόλιο στο Facebook. Βασικά, ας κάνουμε μια μικρή έτσι δημοσκόπηση. Γράψτε μας στο Facebook τι σας άρεσε πιο πολύ σε αυτή τη χώρα. Τα λέμε εκεί. Πολύ συχνά μας ζητάτε πληροφορίες για τα ταξίδια μας και πώς μπορείτε και εσείς να πάτε σε ένα μέρος που είδατε στην εκπομπή μας. Το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε το επόμενο ταξίδι σας και κυρίως να σας ενημερώσει για το ποιες χώρες είναι ανοιχτές για ταξιδιώτες αυτή την εποχή. Στάση για φαγητό! Οπ, τι έχουμε εδώ? Πολύχρωμοι παπαγάλοι. Τα εντυπωσιακά πουλιά είναι από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα εδώ στην Κωσταρίκα. Υπάρχει τεράστια ποικιλία από πολλά σπάνια είδη. Γι' αυτό το λόγο είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς στον κόσμο για παρατήρηση πουλιών. Είμαστε λίγο έξω από την πόλη Κουέπος, που είναι ο κεντρικός οικισμός εδώ στην περιοχή. Και στην πίσω μεριά της πόλης υπάρχει ένα ποτάμι, όπου είναι και το λιμάνι της πόλης. Και εδώ αράζουν όλα τα ψαροκάικα. Γενικά είμαστε σε ψαρογειτονιά της πόλης. Η πόλη λέγεται Κέπο. Κέπο, όχι Κουέπο, Κέπο. Εντάξει, φοβερό μέρος βρήκαμε για να ράξουμε. Εν τω μεταξύ, κάτι που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι είναι πολύ φιλικοί εδώ οι άνθρωποι. Πάρα πολύ φιλόξενοι, πάρα πολύ να σου μιλήσουν και όταν θα δουν και την κάμερα, πάρα πολύ ευχάριστοι. Θέλουν να πούνε γεια, θέλουν να σου εξηγήσουν. Παίρνουν 10 με τόνο σε αυτό οι κάτοικοι της Κωσταρίκα. Εδώ στην Κωσταρίκα είναι πάρα πολύ κλασικό όταν πας έξω για φαγητό να πιεις φυσικό χυμό. Οι δύο πιο διαδεδομένοι χυμοί είναι ο ανανάς και το καρπούζι. Αλλά και τα δύο τα έχουμε δοκιμάσει. Τώρα πήρα κάτι διαφορετικό. Πεπόνι. Να το φαγητό μας! Κοιτάξτε εδώ, υπερπαραγωγή! Κοκτέιλ! Το καλό με αυτό είναι ότι είναι δροσερό. Έχει ντομάτα και διάφορα λαχανικά και είναι ό,τι πρέπει για τη ζέστη. Μου το σύστησε ο φίλος μας
Και καλά έκανα και τον άκουσα. Βασικά περιμένετε να δοκιμάσω και μετά θα σου πω. Ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Γενικά λατρεύω και την ντομάτα. Έχει πιπεριές, κρεμμυδάκι, γαρίδες. Εντάξει, τέλειο. Τέλειο. Το μόνο που θα ήθελα είναι να είναι λίγο καυτερό. Του ταιριάζει να είναι λίγο καυτερό. Έπεσε πολύ. Δεν πειράζει. Το πολύ να ανάψουμε λίγο. Το έκανα ατομική βόμβα. Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε, δεν άφησα τίποτα. Το κάτα ευχαριστήθηκα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα της Κωνσταντίνα. Πήγαμε. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Καθώς οδηγούσαμε στο δεξί μας χέρι, είχε ένα τεράστιο φοινικό δάσος και σε κάποια φάση βλέπω ένα χωματόδρομο που μπαίνει μέσα. Και λέω: Οπ, 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 θα κόψουμε δεξιά. Πόσο τέλειο μέρος, κοιτάξτε εδώ. Εν τω μεταξύ είναι αριθμημένα τα δέντρα. Και ναι, από ό,τι φαίνεται είναι κάποια καλλιέργεια, κάποια αγροτική καλλιέργεια. Πέρασε ένας ποδηλάτης και ρώτησα. Αυτοί οι φοίνικες παράγουν φοινικέλαιο, λάδι. Παρεπιπτόντως πρέπει να πήρα χρωματάκι, τι λέτε. Φύγαμε! Καθώς πηγαίναμε βόρεια, ξανασταματήσαμε στην παραλία Γιάκο, αλλά αυτή τη φορά δεν πήγαμε μέσα στον οικισμό και στην Αμμουδιά, αλλά ήρθαμε στην άκρη του όρμου, όπου έχει αυτά εδώ τα γράμματα που γράφουν Γιάκο, και επίσης από εδώ βλέπεις κάτω όλο τον κόλπο. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα πάνω στο λόφο, μέσα στο πράσινο, υπάρχει μια εγκαταλειμμένη βίλα που έχει καταπληκτική θέα όλο τον κόλπο. Και από εκεί, πολλοί κόσμος πηγαίνει και βλέπει το ηλιοβασίλεμα. Ήθελα να πάμε εκεί, αλλά για να ανέβουμε, θέλει κανένα μισάωρο περπάτημα, γιατί δεν έχει δρόμο και θα χάναμε το ηλιοβασίλεμα. Γι' αυτό το είδαμε με τον drone. Έδυσε ο ήλιος, έφυγε. Δύο ηλιοβασιλέματα είδαμε στην Κωνσταντίνα τις δύο τελευταίες μας μέρες που ήμασταν στις ακτές και είχε καλό καιρό. Φεύγουμε τώρα, πηγαίνουμε εκεί που θα μείνουμε απόψε και αύριο πετάμε. Αυτή είναι η τελευταία μας βραδιά στην Κωνσταντίνα. Σχεδόν φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε, αλλά πριν πάμε στο δωμάτιο να πάρουμε κάτι να φάμε. Ναι, βαριέμαι να πάω σε εστιατόριο πάλι. Θέλω να φάω μια φορά στο σπίτι, σπίτι λέμε τώρα, εκεί που θα μείνουμε, γιατί θα έχει και κουζινούλα. Πάμε τώρα στο δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο. Βασικά είναι διαμέρισμα. Έχει πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, σαλονάκι, το κρεβάτι και το μπάνιο.
Αυτό το δωμάτιο το κλείσα τελευταία στιγμή. Βασικά το κλείσα εχθές και έκανε 61 ευρώ. Είναι πάνω σε λόφο και έχει κάτω καταπληκτική θέα. Εκείνα τα φώτα πίσω είναι η κεντρική κοιλάδα της Κώστα Ρίκα. Θέλαμε σήμερα να μείνουμε κάπου κοντά στο αεροδρόμιο και επίσης να μείνουμε στην Αθήνα. Με την αυγούλα το πρωί θα σηκωθούμε, θα φάμε και πριν πάμε στο αεροδρόμιο θα περάσουμε μια βόλτα από Αθήνα. Να δούμε αν έχει Παρθενώνα. Ετοιμάζουμε να φάμε! Αν θέλετε να δείτε βίντεο με τη συνταγή για αυτό το λαχταριστό μπέργκερ καθώς και για ένα πολύ απλό και υπερλιχουδιαστό σμούθι που έφτιαξα την άλλη μέρα το πρωί, μπείτε στο μαγειρικό μας κανάλι, θα βάλω το link από κάτω. Και εκεί αν είναι κάντε και μια εγγραφή και πείτε μας αν θέλετε να ανεβάζουμε περισσότερα μαγειρικά βίντεο. Τελειώνω με το φαγητό και μετά έχουμε μάζεμα, ετοιμάζουμε βαλίτσες, γιατί αύριο πετάμε. Καληνύχτα. Καθόλου δεν κοκκίνησα. Ιδέα μου είναι. Ωραίο μέρος με στρατηγική θέα. Πάμε να φάμε πρωινό. Καλημέρα, ετοιμαζόμαστε και φεύγουμε. Φεύγουμε από εδώ και πάμε στο αεροδρόμιο. Με μια μικρή στάση στην Αθήνα της Κώστα Ρίκα. Γενικά στην Κώστα Ρίκα φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με το ότι μας νικήσανε στο Μουντιάλ το 2014. Από πολύ παλαιότερα υπήρχε μια αγάπη για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αρκετές πόλεις με ελληνικά ονόματα, όπως Αθήνα, Γκρέτσια, Ελλάδα, και επίσης υπάρχει μια άλλη πόλη που έχει πάρει το όνομά της από τη Σπάρτη. Η πόλη Αθήνα της Κώστα Ρίκα έχει πληθυσμό περίπου 7.500 κατοίκους και είναι ένα μέρος που έχουν επιλέξει πολλοί συνταξιούχοι από Αμερική και Ευρώπη για να μετακομίσουν μόνιμα. Θεωρείται μία από τις περιοχές της Κώστα Ρίκα με το καλύτερο κλίμα και γύρω-γύρω από την πόλη υπάρχουν πολλές φυτείες καφέ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στην Κώστα Ρίκα. Σας έχουμε όμως έκπληξη. Πριν επιστρέψουμε Ελλάδα, πήγαμε και κάπου αλλού εδώ κοντά στην Κεντρική Αμερική. Μπορείτε να μαντέψετε πού? Αν δεν μπορείτε να περιμένετε, βρείτε μας στο Instagram για να μάθετε ποιος είναι ο επόμενος προορισμός εξωτερικού για το Happy Traveler. Ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας Happy Traveler GR. Τώρα όμως, για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, επιστρέφουμε πίσω στη βάση μας στην Ελλάδα. Επιστρέψαμε! Είμαστε στη βάση μας! Είμαστε Θεσσαλονίκη! Ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Κώστα Ρίκα. Φέραμε και μαγνητάκι που θα το κερδίσει ένας από εσάς. Απλώς αφήστε ένα σχόλιο στην ανάρτηση για αυτό το επεισόδιο στο Facebook. Θα διαλέξουμε ένα να κερδίσει αυτό το μαγνητάκι. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, φίλια πολλά, και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!